Μιλάμε για... Θα το πω και δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να μιλήσουμε για μια ιστορική στιγμή. Ιστορική στιγμή για την ανάπτυξη της χώρας, ιστορική στιγμή για την προστασία των δασών μας και την αειφορική διαχείρισή τους. Να θυμίσω ότι το πρόβλημα ανακύπτει ήδη από το 1987, μιλάμε για 30 χρόνια πριν, τότε ήδη ήταν σοβαρό πρόβλημα, πρόβλημα πολλών δεκαετιών, όταν κηρύχθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος τότε, της τότε κυβέρνησης για τα δάση και για τους βοσκοτόπους, ο οποίος μάλιστα τότε είχε κατηγορηθεί ότι βάζει από το πίσω παράθυρο την χρήση των δασών μας για οικιστική πια ανάπτυξη και άλλα, που ήταν η βασική κατηγορία τότε που τον κήρυξε αντισυνταγματικό. Άρα από τότε μιλάμε για μια εκκρεμότητα που λύνεται με προσωρινές, λυνόταν με προσωρινές ή πρόχειρες αντιμετωπίσεις, χωρίς ποτέ να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια υπουργική απόφαση η οποία να μπορεί να μιλάει για σχέδια διαχείρισης των δασών μας. Για να δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις αυτής της έλλειψης, για να καταλάβουμε γιατί συζητάμε. Σε άλλες περιοχές έχουμε το φαινόμενο της υπερβόσκησης και της ερήμωσης. Όταν λέμε ερήμωσης, βλέπετε περιοχές που χάνουν ολοκληρωτικά την χλωρίδα τους, άρα καθίστατε ανίκανες να θρέψουν οργανισμούς όπως είναι τα ζώα, αλλά πολύ περισσότερο χάνουν και την ψηλή βλάστηση, άρα ουσιαστικά καταστρέφονται και χάνουν και την γη. Έχουμε άλλες περιοχές που έχουμε το αρνητικό φαινόμενο της πράσινης ερήμωσης, δηλαδή της κατάκλυσης της γης από βλάστηση θαμνώδη και συνεχή, κυρίως πουρνάρια, την οποία καθεστούν αυτά τα δάση μη προσβάσιμα, παντελώς μη προσβάσιμα στον άνθρωπο, αλλά και στα άγρια ζώα, και το φαινόμενο ότι όταν καίγονται αυτά τα δάση καταστρέφονται ολοσχερώς, γιατί είναι αδύνατη βέβαια η διακοπή της φωτιάς, αφού υπάρχει αυτή η συνεχόμενη σκληρή βλάστηση και το, που καθιστά τελείως αδιάβατα αυτά τα βουνά. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις επιλέξιμες βοσκίσιμες γαίες. Το ξέρετε όλες και όλοι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καταλήγουμε σε τεχνικές λύσεις, οι οποίες δεν ικανοποιούν τους κτηνοτρόφους. Καταλήγουμε σε βόσκηση η οποία δεν επιδοτείται, γιατί τελικά βόσκονται όσα που να βόσκονται, αλλά δεν αναγνωρίζονται οι εκτάσεις που βόσκονται ως επιλέξιμες βοσκίσιμες γαίες. Και βέβαια ζούμε σήμερα. Αναδείχτηκε το πρόβλημα κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, προβλήματα πρόδειλων λαθών, καλλιέργειες, ολόκληρες καλλιέργειες ας πούμε, οι οποίες είναι ήμερες καλλιέργειες σε ιδιοκτησίες, αλλά επειδή είναι δασικά φυτά, ο δορυφόρος τα πιάνει για δάσος, όπως είναι οι καστανεώνες, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις προβλημάτων που... Πού αυτή τη στιγμή μπορεί να παρεμβαίνει η δασική επίρρηση, πού δεν μπορεί να πάνει, πώς παρεμβαίνει. Αν στοιχείο το φαινόμενο της πυρκαγιές ότι δεν απαγορευόταν στους καλλιεργητές του σχήνου, γιατί ο σχήνος είναι δασικό φυτό, να καθαρίζουν τις εκτάσεις γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά πήρε μεγάλη έκταση, και άλλα δεκάδες τέτοια προβλήματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι πάντως του προβλήματος είναι ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας. Και αυτό δημιουργεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα στο οικοσύστημα, γιατί ξέρετε, τουλάχιστον όσοι κατέχετε το αντικείμενο, ότι το οικοσύστημα των ελληνικών βουνών μας είναι σε μεγάλο ποσοστό ανθρωπογενές. Δεν προκύπτει από μια άγρια ζωή, αλλά από μια παρουσία του ανθρώπου σε αυτές τις περιοχές επί χιλιάδες χρόνια. Άρα ένα οικοσύστημα το οποίο στηρίχτηκε στην εγωπροβατοτροφία, ένα οικοσύστημα το οποίο όταν εγκαταλείφθηκε από την εγωπροβατοτροφία αποτιμετωπίσε σοβαρά προβλήματα αειφορίας. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι διπλό. Από τη μια μεριά οι περιοχές εγκαταλείπτονται από τους κτηνοτρόφους γιατί έχουν δυσκολία πρόσβασης και δυσκολία αξιοποίησης. Από την άλλη μεριά αυτή η εγκατάλειψη φέρνει ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία και ακόμα μεγαλύτερη χάμιση του οικοσυστήματος και ανορθολογική χρήση του εκεί που γίνεται η χρήση. Με το να έχουμε διαχειριστικά σχέδια, τα ωφέλη είναι πρόδειλα νομίζω. Καταρχάς θα αποδοθούν στους κτηνοτρόφους οι πραγματικές βοσκίσιμες εκτάσεις, που σημαίνει αυτομάτως ότι θα απαλλαγούμε από τις τεχνικές λύσεις. Όλες οι εκτάσεις που βόσκονται
θα είναι πλέον εκτάσεις οι οποίες θα μπορούν να αποδοθούν κανονικότατα στην επίσημα πλέον με όρους αηφορικούς στους κτηνοτρόφους. Δεύτερον, επισήμως θα πολλαπλασιαστούν οι βοσκίσιμες γιές, γιατί και αυτές που τώρα στην πράξη βόσκονται αλλά δεν μπορούν να δηλωθούν, πλέον θα μπορούν να αποδοθούν. Και με έργα και θα βελτιωθεί επίσης πάρα πολύ η βοσκοικανότητά τους. Γιατί πλέον θα μιλάμε για ολοκληρωμένα προγράμματα χλώωσης δάσωσης, θα μπορούμε να μιλάμε για προγράμματα και με μελισσοκομικά φυτά, θα μπορούμε να μιλάμε για δυνατότητες ζωνών προστασίας, πυροπροστασίας, οι οποίες όμως θα αποδίδονται μετά στη βόσκηση με επιστημονικό τρόπο. Και εδώ πέρα μιλάμε κάτι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά όλα αυτά θα γίνονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις της λιβαδοπονίας και της δασοπονίας και όχι άναρχα και αποσπασματικά. Θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικό όφελος ακόμα και για τη γεωργική γη. Για πρώτη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να μπαίνουν αυτό που γίνεται και γινόταν και παλιά, να μπαίνουν τα κοπάδια να βοσκάνε σε περιοχές που καλλιεργούνται και που αφήνουν μέσα τα υπολείμματα από τα φυτά. Ξέρετε ότι, όπως για παράδειγμα, όταν θερίζουμε τα στάχια, αυτομάτως μένει το υπόλοιμα, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως αξιοποιηθεί ας πούμε και ενεργειακά. Δεν γίνεται στην Ελλάδα ίσως αυτό, διζώσαμε εδώ στην Ελλάδα τα καίμε, τώρα θα μπορούμε και να τα βόσκουμε. Θα υπάρχει δηλαδή διαχειριστικό και για αυτές τις περιοχές. Όταν ολοκληρωθούν τα σχέδια αυτά, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφάνεια. Θα έχουμε συμμετοχή του παραγωγού. Δεν θα έχουμε τα προβλήματα δηλαδή του να είναι ερήμη του παραγωγού όλη αυτή η διαδικασία. Και να κλείσω κάτι σημαντικό. Οι δασικοί χάρτες που θα εκπονηθούν από εδώ και στο εξής, εάν έχει προλάβει να γίνει το διαχειριστικό σχέδιο, είναι φανερό, θα έχουν ένα πάρα πολύ καλό επιστημονικό εργαλείο στο τι είναι δάσος και τι είναι δάσος. Κανονικό θα πρέπει να υπάρχει από πριν αυτό. Όλες αυτές οι διαμαρτυρίες ανθρώπων σήμερα που λένε ότι πρόδειλα λάθη τα οποία είναι καταφανή ή ακόμα και τα αλφα-δέλτα που παραδέχονται οι άνθρωποι ότι ναι, δασώθηκε, δεν λέμε ότι δεν δασώθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό που δασώθηκε, ο αγρός που δασώθηκε, ενώ τώρα θα μπορεί να αξιοποιηθεί με τα διαχειριστικά σχέδια. Αλλά να πούμε το πιο απλό, τα πρόδειλα λάθη θα εκλείψουν. Γιατί εφόσον θα υπάρχει μια μελέτη στο πεδίο, οι δασικές υπηρεσίες θα εκπονούν το χάρτη, από αυτή τη μελέτη εύκολα μπορούν να αντλήσουν όλα τα στοιχεία, τα αναγκαία, για να δούνε τι όντως είναι δάσος και ήταν δάσος και είναι δάσος και τι δεν είναι. Χωρίς να υπάρχουν τα φαινόμενα με τις σκιές των δέντρων που εμφανιζόντουσαν για δάσος ή, ξέρω εγώ, όπως είπα προηγουμένως, με τα δασικά φυτά τα οποία δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Άρα λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να έχουμε πιο, να ελαχιστοποιήσουμε και τις αντιρρήσεις στους καινούριους χάρτες που εκπονούνται και, θα ξεκινήσουν να εκπονούνται από εδώ και πέρα στο βαθμό που τα διαχειριστικά σχέδια. Να πω και μια σημαντική λεπτομέρεια βελτίωσης η οποία έγινε με σκληρή δουλειά, και εδώ πέρα να ευχαριστώ το θέμα και τον κύριο τον Καζόγλου και τον κύριο Τσακίρη που συνεργάστηκαν σε αυτό το σημείο. Γιατί στην πρώτη εκδοχή που είχαμε ένα πάρα πολύ βαρύ τεχνικά, μια πολύ, πολύ βαριά υπουργική απόφαση, που για να γίνει το διαχειριστικό σχέδιο, που χρήζει μελέτης βέβαια για να γίνει επιστημονικής, θα έπρεπε να προηγηθούν άλλες και άλλες και άλλες μελέτες πριν, το οποίο και οικονομικά θα ήταν επαχθές για τις περιφέρειες, αλλά φυσικά θα ήταν και χρονοβόρο. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα απλοποιούνται σημαντικά στην τελική μορφή της υπουργικής απόφασης. Και πλέον μιλάμε για κάτι που έχει ξεκινήσει να γίνεται άμεσα. Δηλαδή, όλα αυτά ενσωματώνται σε μία ενιαία μελέτη που είναι το διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό ίσως είναι ένα πράγμα που δεν αφορά την ουσία της υπόθεσης, αλλά αφορά το τεχνικό της κομμάτι, για να μην έχουμε πάλι ένα πράγμα που θα πηγαίνει στις καλένδες και απεριμένουμε να προκηρυχτούν. Πρέπει κάποιες προμελέτες που θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για να γίνουν τελικές μελέτες και αυτά τα πράγματα θα χρόνιζαν πάρα πολύ. Λύσαμε και ζητήματα συνταγματικότητας όσον αφορά τι ορίζεται βοσκίσιμη γέα, που είναι μιας ορισμός χρήσης και όχι γεωγραφικός προσδιορισμός, που κινδύνευε αν το βάλεις γενικά στο γεωγραφικό να
αποκλείονται όλες οι άλλες χρήσεις στην περιοχή, ενώ ξέρετε ότι τα ζώα μας βόσκονται εκεί που γίνεται και η υλοτομία και εκεί που γίνεται, ξέρω εγώ, και η μελισσοκομεία και εκεί που γίνονται και άλλες δραστηριότητες. Εμείς δεν θέλαμε πουδενή να συγχύεται η χρήση βοσκή, που είναι μια χρήση, με την έννοια του οικοσυστήματος, που το οικοσύστημα είναι κάτι ευρύτερο βέβαια και δεν αφορά μόνο τη βόσκηση. Και μάλιστα αυτά τα πράγματα ξέρετε πολύ καλά ότι συνεργάζονται θαυμάσια, γιατί αυτά συνυπήρχαν και πάντα το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δεν θέλω να κουράσω με κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι προχωράμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία η έλλειψη αυτών των σχεδίων ήταν μια πολύ μεγάλη τροχοπέδη και ένας παράγοντας εγκατάλειψης της Υπαίθρου και νομίζω ότι δίνουμε πια, όταν ολοκληρωθούν αυτά τα σχέδια, τα αναγκαία εργαλεία στους ανθρώπους που είναι μέσα, που δραστηριοποιούνται μέσα στις δασικές μας εκτάσεις, επιτέλους να μην είναι όμοιροι στρεβλώσεων, προχειρότητας ή ανεπάρκειας πολιτείας να συνδράμει στο δύσκολο επάγγελμά τους.